Στον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Πειραιά, τον κύριο Ηλία Πατίδη, είναι και καθηγητής στο δεύτερο γυμνάσιο Περάματος, να μας εκθέσει ένα θέμα που αφορά σε 123 παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που παραμένουν χωρίς υποστήριξη. Κύριε Πατίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας δίνετε. Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτείτε την πρόσκληση. Λοιπόν, για πείτε μας, αυτά τα 123 παιδιά είναι με μαθησιακές δυσκολίες? Μιλάμε για όλα τα σχολεία της περιοχής? Μιλάμε για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πέραμα. Μόνο στο Πέραμα, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Τα παιδιά αυτά διαθέτουν γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ, είναι το κέντρο, η δομή η δημόσια η οποία δίνει γνωματεύσεις και συστήνει πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες. Και παρά το γεγονός ότι το ΚΕΔΑΣΥ, το ίδιο το κράτος δηλαδή, συστήνει τη φοίτηση των παιδιών σε τμήμα ένταξης, είναι μια δομή που υπάρχει εντός του σχολείου. Αν το ξέρουν οι γονείς, είναι αυτό που κάποιοι καθηγητές, ειδικοί παιδαγωγοί, μαθηματικοί, φιλόλογοι, παίρνουν τα παιδιά κάποιες ώρες σε κάποια μαθήματα και τους κάνουν χωριστά μάθημα. Αυτό που λέμε η ειδική αγωγή. Ακριβώς. Δεν είναι βέβαια ειδικό σχολείο. Είναι δομή, ναι, για να αντιμετωπίζονται παιδιά προβλήματα μαθησιακές δυσκολίες εντός του γενικού σχολείου. Λοιπόν, ενώ συστήνει το ΚΕΔΑΣΥ τη φοίτηση των παιδιών σε τμήμα ένταξης, αυτά δεν γίνεται, δεν συμβαίνει, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τμήμα ένταξης σε κανένα σχολείο του Περάματος, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αντίστοιχη κατάσταση είναι και στον Κορυδαλό. Δεν υπάρχει τμήμα ένταξης σε κανένα σχολείο στον Κορυδαλό, ο οποίος είναι ακόμα μεγαλύτερος από το Πέραμα. Ενώ και στους υπόλοιπους δήμους του Πειραιά που λειτουργούν κάποια τμήματα ένταξης, είναι πολύ πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και τις γνωματεύσεις που υπάρχουν. Π.χ. να σας πω ότι σε όλο το Δήμο Πειραιά και το Δήμο Νίκαιας Ρέτη, δύο από τους μεγαλύτερους δήμους σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν μόνο από τρία τμήματα ένταξης. Να διευκρινίσουμε το εξής, ότι η λειτουργία αυτών των τμήματων ένταξης προβλέπεται από το οργανόγραμμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Φυσικά προβλέπεται ως δομή. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η πολιτική απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία για την ίδρυση με ευθύνη της πολιτείας, του κράτους, του Υπουργείου Παιδείας, των τμήματων ένταξης που απαιτούνται. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Φαντάζομαι και εσείς απευθυνθήκατε στη δευτεροβάθμια στην πρώτη φάση, έτσι, για να επιληθεί το ζήτημα. Είχαμε, ναι, σε όλους φορείς και σε φυσικά στη δευτεροβάθμια και κάναμε και συνάντηση και με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Μακρύ. Η οποία τι μας απάντησε? Μας απάντησε ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό για ίδρυση τμήματος ένταξης καταρχήν στο Πέραμα. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή, λέει, εξετάζουμε τις αιτήσεις που γίνανε το 2021. Ακούστε, κύριε Καμακάρη, δύο χρόνια πριν. Τις αιτήσεις των παιδιών. Όχι, τις αιτήσεις για την ίδρυση κέντρου. Κάναν τα σχολεία μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για ίδρυση τμήματων ένταξης του 2021. Και όταν τη ρωτήσαμε, συγγνώμη κυρία Υπουργέ, θα στείλετε νέα εγκύκλιο πρόσκληση προς τα σχολεία να υποβάλουν έστω και τώρα τα αιτήματά τους για να ιδρυθούν έστω από τη νέα χρονιά τμήματα ένταξης, είπε ότι αυτό είναι αδύνατον. Επί της ουσίας δεν πρόκειται να γίνει. Ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες από την πρόσκληση του 2021, υπάρχει υποστελέχωση στο Υπουργείο Παιδείας από αυτό και μια σειρά άλλες δικαιολογίες. Εδώ μιλάμε τώρα για μια τραγική κατάσταση. Ξέρετε τι μας λένε σε εμάς τους εκπαιδευτικούς για αυτά τα παιδιά, που αντιμετωπίζουν μια σειρά δυσκολίες. Από την πιο απλή, μια δυσλεξία, μέχρι πιο σοβαρά ζητήματα που δεν γίνεται και από το τηλέφωνο να τα δημοσιεύσουμε. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και θέλουν ειδική στήριξη. Το μόνο που μας λένε είναι να είστε επίοικοι στη βαθμολογία και εξετάστε τους προφορικά. Μα το θέμα δεν είναι αυτά τα παιδιά, κύριε Καμακάρη, να περάσουν την τάξη. Το θέμα είναι να μάθουν. Το θέμα είναι να μάθουν. Να μπορούν να παρακολουθήσουν μαζί με τα υπόλοιπα ισότιμα την ύλη που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας έχει καθορίσει. Και αντί να λύσουν αυτά τα ζητήματα, πώς να το πω, μας λένε έχουμε το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά να οργανώνει την προηγούμενη εβδομάδα ημερίδες για την προβολή και διαφήμιση των ιδιωτικών σχολείων του Πειραιά. Ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις. Μάλιστα. Έχετε εικόνα από άλλους δήμους της Αττικής, πέρα από τους δήμους εκεί του Πειραιά? Τι ακριβώς κατάσταση έχει κρατεί? Εγώ είμαι πρόεδρος στην ΕΛΜΕ Πειραιά, αλλά ναι. Φαντάζομαι επειδή μιλάτε με συναδέλφους σας από άλλες ΕΛΜΕ κτλ. Είναι πολύ, πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση την πρόσκληση του 2021, λέω πάλι δύο χρόνια πριν, δηλαδή όταν ξαναγίνει η διαδικασία, τα παιδιά που σήμερα είναι στο γυμνάσιο θα έχουν τελειώσει το γυμνάσιο. Άρα πάει, δεν θα έχουν κανένα είδους τμήματος ένταξης. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάμε δύο χρόνια πριν. Σε δύο χρόνια πριν και ειδικά μετά την πανδημία έχει διαφοροποιηθεί πλήρως η κατάσταση και το τοπίο. Το ίδιο το ΚΕΔΑΣΥ το επιβεβαιώνει αυτό και λέει εδώ παιδιά υπάρχουν προβλήματα, στα παιδιά υπάρχουν γνωματεύσεις. Και μας λένε ας πούμε τι ισχύει δύο χρόνια πριν. Αντί να υπάρχει πρόβλεψη,
Το στοιχειώδες, πόσα παιδιά διαθέτουν γνωμάτευση και είναι στο δημοτικό σήμερα, πότε θα έρθουν στο γυμνάσιο, σε ποια γυμνάσια θα πάνε, εκεί πρέπει να υπάρχει τμήμα ένταξης. Η δομή συγκεκριμένη. Βέβαια, δηλαδή, αντί να μιλάμε για αυτονόητα πράγματα οργάνωση σχεδιασμού μια οργανωμένη πολιτεία, δυστυχώς αυτά αντιμετωπίζονται ως κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διαδικασία αυτή η περιβόητη του 21, που πρέπει να σας πω ότι πριν το 21 σταλεί πρόσκληση, πριν την ίδρυση κάποιων τμήματων ένταξης με βάση την πρόσκληση του 21, είχαν 5 χρόνια να ιδρυθούν τμήματα ένταξης. Λοιπόν, αυτά αντιμετωπίζονται ως κόστος. Αυτή η διαδικασία στην ουσία λειτουργεί ως κόφτης και όχι ως πραγματική αποτύπωση των αναγκών των σχολείων και των παιδιών, το οποίο έπρεπε να γίνεται κάθε στιγμή, εφόσον αυτό τρέχει και είναι δυναμικό. Λοιπόν, λειτουργεί ως κόφτης. Και επί της ουσίας και στην υπόλοιπη Αττική, επειδή με ρωτήσατε, η κατάσταση είναι αντίστοιχη. Είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Να σας πω ακόμα ένα στοιχείο. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Πατήτη. Ναι, ναι, με βάση την εγκύκλιο του 21, την τελευταία φορά που στάλθηκε πρόσκληση, γίνανε εκατοντάδες αιτήματα σε όλη την Ελλάδα για την ίδρυση τμήματων ένταξης. Έστω και με την εγκύκλιο του 21. Ξέρετε πόσα ιδρύθηκαν. Με βάση την απόφαση του Δεκεμβρίου του Υπουργείου και θα λειτουργήσουν από την επόμενη χρονιά. Μόλις 40 σε όλη την Ελλάδα. Στον Πειραιά μόνος ένα. Προσθέθηκε μόλις ότι... ένα στα ήδη υπάρχοντα. Και να μην έχει κάποιος άμεση επαφή με το χώρο της εκπαίδευσης, καταλαβαίνει ότι η αριθμή αυτή είναι αποκαλυπτική. Κύριε Πατήτη, σας ευχαριστώ. Αλλά τι να συζητάμε. Εδώ το Νοέμβρη η ΔΕΗ έβγαλε ειδοποιητήριο για διακοπή ρεύματος στα σχολεία του Πειραιά. Και τρέχαμε στη ΔΕΗ στα καμίνια. Να φωνάξουμε κάτω τα χέρια από τα σχολεία, μην κόψετε το ρεύμα. Κύριε Πατήτη, να μείνουμε σε αυτά γιατί μας πιέζει και ο ραδιοφωνικός χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.